Τον πρόλαβα, ρε φίλε, τον πρόλαβα, τον πρόλαβα. Στη στροφή εκεί μπήκα πρώτο στο στούντιο να κάνω τη λεζάντα, να είμαι αυτός ο οποίος θα μπει την πρώτη ατάκα. Λοιπόν, για εσάς που μας ακούτε, σήμερα υπάρχει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα της εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 και όχι μόνο, γενικά στο πρόγραμμα το πρωινό του Λίμπερο. Γρηγόρης Ατρίδης στο μικρόφωνο μαζί με Νίκο Μοσχοβίδη. Άραγε μου. Θέλω να. Αυτές είναι οι στιγμές που έχει μειονέκτημα το ραδιόφωνο. Μια σωστή δουλειά δεν μπορείτε να κάνετε. Όχι. Δύο η ώρα, η πιο άβολη ώρα, ρε φίλε. Βολεύει όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Απλά είναι το μειονέκτημα του ραδιοφώνου είναι ότι καμιά φορά θέλεις να έχει και εικόνα. Αγκαλιές, φιλιά. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι μια κανονική εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ο ένας λείπει διακοπές, δεν μπορούμε να πούμε πού. Ο άλλος βρίσκεται καθοδόν για την παρουσίαση του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ και για την Τούμπα προφανώς, γιατί εκεί θα γίνει η παρουσίαση. Θα σε εγκαταλείψω κι εγώ σε λίγο. Για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή. Το περίοδο θα ήταν να μην με εγκαταλείψεις. Ναι, θα σε εγκαταλείψω κι εγώ. Αλλά θα πάω να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την ανάκτηση, την οποία έχεις εσύ ελπίδα ότι θα είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες. Πόσες είσαμε, τέσσερις. Ήταν, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ νομίζω στο 80% ρε φίλε. Νομίζω ότι είναι αυτό που σε ρώτησα και έξω. Το ενδιαφέρον το μεγαλύτερο για μένα είναι σίγουρα να ακούσουμε τον Στανόγκεφ, το τι έχει να πει και όλα αυτά. Αλλά συνήθως αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές πάνω κάτω τα ίδια λένε. Είναι να ακούσουμε τον Μίχελ για διάφορα ζητήματα και όσον αφορά την επιλογή του Στανόγκεφ και για το μεταγραφικό κομμάτι. Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα, ρε παιδί μου, τα οποία υπάρχουν. Οπότε ο Μίχελ νομίζω ότι έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον. Δεν ακούγεται και πολύ καλό αυτό για τον Στανόγκεφ, αλλά εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, σίγουρα έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον ο Μίχελ σήμερα. Γιατί τέτοιες καταστάσεις ο προπονητής πάνω κάτω τα ίδια λέει. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτά που υπάρχουν στο προσκήνιο. Έτσι. Σήμερα ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της τιμωρίας της νέας σεζόν. Έτσι. Ο πρώτος γύρος θα είναι και κλεισμένο θηρόν για τον ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν. Όχι λογικά. Αν παίξει 7 εντός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο. Βγες μια φυσιολογική. Ναι, βεβαίως. Βλέπεις, ναι. Δεν βλέπεις. Κάνεις, βλέπεις κανονικά. Να κάνω ότι βλέπω. Όχι, δεν βλέπεις τώρα. Δεν βλέπεις. Εσύ, okay, αλλά βγες κανονική. Κάνουμε okay. Τόση ώρα προσπάθεια για αυτό το post. Μάλιστα. Δεν βλέπω, αλλά κάνω ότι βλέπω. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και η έφεση δεν έγινε δεκτή από πλευράς δεύτερο βάθμιο οργάνωτης κι άλλη. Μη δες τα τρία, ρε φίλε, μην κάνεις κακές γκριμάτσες. Τι είναι αυτή, ρε παιδιά. Άντε. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι ο ΠΑΟΚ θα παίξει το πρώτο μισό της επόμενης σεζόν στο πρωτάθλημα και κλεισμένα των θυρών. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται. Κι άλλοι. Τι είναι αυτό που το έχει κουράσει. Έχεις κλειστά μάτια, ρε φίλε. Τελείωνε, ρε φίλε. Κάτσε γιατί βάζω και δάχτυλο τώρα. Ωραία. Πιστεύω ότι θα βγει καλή, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, γενικότερα τα θέματα που είναι ανοιχτά είναι αρκετά. Ξεκινάει και η προετοιμασία αύριο ή σήμερα, ρε. Πότε ξεκινάει το πιο βασικό. Σήμερα το απόγευμα υπάρχει. Είναι το πρώτο. Πρώτη προπόνηση. Πρώτη μάζοξη. Ναι. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε έτσι και να σχολιάσουμε, το γεγονός ότι σε αυτές τις πρώτες κλήσεις που θα γίνουν στους ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, αλλά ήταν δανεικοί πέρσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα. Δηλαδή, Κωνσταντινίδη, Ζάιρο, Κοροβέση, Κάκο, Δημητριάδη και Μελίσσα είναι οι ποδοσφαιριστές από τους δανεικούς που θα συμμετέχουν κανονικά. Τώρα, τις επόμενες ημέρες και εντός της ημέρας μπορεί να υπάρχει εξέλιξη. Ο προπονητής θα ενημερώσει το τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Να θυμίσουμε ότι συνολικά η δανεική του ΠΑΟΚ την περσινή σεζόν ήταν 19. Ναι. Τώρα, εντάξει, γίνεται εύκολο αντιληπτό ότι από τους 19 είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα συνεχίσουν με δανεισμό αλλού, γιατί είναι πολύ νεαροί, γιατί δεν, τέλος πάντων, υπολογίζονται από τον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι για αρκετούς μπορεί να έχει πάρθει και μια τέτοια απόφαση στη συγκεκριμένη, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε απλά περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και θα συμμετέχουν στις προπονήσεις, έτσι ώστε να μπορεί ο νέος προπονητής, ο κύριος Στανόγκεβιτς, να πάρει και την οριστική του απόφαση. Γιατί είναι και αυτή μια πολύ μεγάλη κουβέντα, το πώς θα σχηματοποιηθεί το ρόστερ, έτσι, ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε. Ναι, γι' αυτό λέω ότι σήμερα, ναι μεν, έχει το ενδιαφέρον ο νέος προπονητής και όλα αυτά τα οποία θα πει. Για μένα κυρίως αυτή τη συνέντευξη που πιο πολύ ενδιαφέρον έχει η γλώσσα του σώματος και όχι τόσο αυτά που θα πει, δηλαδή το πόσο έτοιμος θα φανεί. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Αλλά γι' αυτό έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον ο Μίχελ, γιατί είναι αρκετά τα θέματα που είναι ανοιχτά, έχει να κάνει με την επιλογή του προπονητή, με τις
μεταγραφές που έχουν γίνει και αυτές που είναι να γίνουν. Γενικά, επειδή δεν ακούμε και πολύ συχνά ανθρώπους του ΠΑΟΚ να μιλάνε, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ ένα κλαμπ το οποίο μιλάει συχνά. Αν εξαιρέσεις κάποιες εποχές που ο Σαββίδης έχει όρεξη για διάφορα, τα οποία δεν είναι όμως 100% ποδοσφαιρικά κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν, προφανώς σήμερα θα γίνουν και αρκετές ερωτήσεις και θα περιμένουμε και αρκετές απαντήσεις από την πλευρά του Λούμπος Μίχελ. Θέλω και να τα μηνύματά σας στο 54526 ο τρόπος επικοινωνίας με κομπή. Φυσικά θα πάμε ως ΠΑΟΚ 24 μέχρι και τις 3. Γενικότερα θα το τραβήξουμε, εγώ λέω, το επόμενο 2,5 ώρο σχεδόν. Άμα ξεκινήσει 2 ακριβώς η συνέντευξη τύπου, νομίζω ότι θα πάμε σίγουρα πάνω από ώρα με Στανόγεβιτς και Μίχελ. Εντάξει, η μέρα λίγο αλλάζει σήμερα το πρόγραμμα και είναι ο Σέρβος ο προπονητής στο επίκεντρο. Είπαμε στο ξεκίνημα για την τιμωρία, η οποία τελικά δεν έπεσε, και αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 2 αγωνιστικές τιμωρία και κάπου εκεί ναι, έκανε την έφεση και δεν έπεσε στη μία. Έτσι, μιλάμε για μια τιμωρία η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με 7 αγωνιστικές, πρόστιμο 282.000 ευρώ και το μείον 6 το οποίο πηγαίνει στα play-off. Από την πρώτη στιγμή που έπεσε ο Πέλεκης πρωτοβάθμια, εντάξει, όλοι περιμένουν το ΠΑΟΚ θα κάνει την έφεση και από εκεί θα περιμέναμε να πέσει και η ποινή, κάτι που συνηθίζεται. Αυτή η ποινή λοιπόν δεν έπεσε. Ούτε αγωνιστική έπεσε, ούτε το μείον 6 που πάει στα play-off, ούτε και το πρόστιμο. Νομίζω, αν δεν κάνω κανένα τρελό λάθος, ότι πρέπει να είναι η πιο μεγάλη ποινή που έχει επιβληθεί σε ομάδα. Γιατί στο μυαλό μου είχα τον Άρη την πρώτη φορά που είχε πέσει, τη δεύτερη, αλλά εκείνες ήταν 2 ποινές, αν θυμάμαι καλά. Οι μεγαλύτερα ήταν 6 αγωνιστικές και είχαν κολλήσει και άλλες 2-3 μετά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή αυτό είναι πλέον τελεσίδικο, γιατί και εγώ ρώτησα τον Γρηγόρη έξω αν υπάρχει δυνατότητα να πάει σε ένα τρίτο όργανο, πάω δηλαδή στο διαιτητικό, αλλά δεν θα το κάνει. Δεν νομίζω ότι έχει λογική να το κάνει. Για ποιο λόγο? Την γιατί υπάρχει το μείον 6. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Super League. Mm-hmm. Προφανώς ο ΠΑΟΚ ήθελε να μην καθυστερήσει άλλο η έκδοση της απόφασης της εφέσεων βασικά στη ΕΠΟ, για να μπορέσει να ξέρει ότι αν θα το αφαιρεθούν οι όχι βαθμοί που τελικά παραμένει τιμωρία και το αφαιρούνται. Mm-hmm. Και η αφαίρεση των βαθμών να γίνει από τα play-off, γιατί αν υπήρξε επικύρωση και υπάρχει εκκρεμότητα δικαστική το να το κυνηγήσει και δηλαδή παλού ο ΠΑΟΚ, η ενδεχόμενη τιμωρία μείον 6, μείον 3 ή ό,τι πάει μπορεί να είναι, θα πάει στην επόμενη σεζόν. Σωστά. Τώρα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε και να λέμε για την τιμωρία και αν έπρεπε να πέσει και αν έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη και όλα αυτά, νομίζω ότι η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη. Το ότι θα υπήρχε τιμωρία θα υπήρχε με όσα γίνανε στον τελικό, αλλά γενικά σε αυτήν εδώ τη χώρα και σε αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να τιμωρούνται πάντα συγκεκριμένοι και κάποιοι άλλοι να μην τιμωρούνται ποτέ, ακόμα και όταν υπάρχουν πολύ 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 σοβαρές καταγγελίες, ακόμα και για ξύλο στα αποβιτήρια, δεν μπορεί λοιπόν η μία ομάδα να τιμωρείται έτσι όπως τιμωρείται. Μιλάω για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφαγε 3 αγωνιστικές και φάει. Θυμάμαι καλά για αυτά που γίνανε με τον Πλανιά. Με καταγγελίες επίσημες. Και ο ΠΑΟΚ για όσα γίνανε στον τελικό κυπέλλου, πριν το τελικό κυπέλλου, μάλλον πριν το παιχνίδι, που ήταν σοβαρά, ήταν πολλά. Έτσι. Απλά είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά που πάντα συζητάμε σε τέτοιες τιμωρίες και σε τέτοιες καταστάσεις. Και πώς γίνεται στο ίδιο παιχνίδι, στον ίδιο τελικό που. Αρκετά από όσα γίνανε τα παρακολουθήσαμε όλοι, είτε όσοι ήταν στο γήπεδο, είτε όσοι ήταν σε τηλεοράσεις. Πώς γίνεται μια ομάδα να τιμωρείται με 7 αγωνιστικές και όλο αυτό το συρφετό από πίσω και το μείον 6 για τα 282 χιλιάρικα και η Άννα τώρα 3 αγωνιστικές 170 χιλιάρικα. Εντάξει, αυτό είναι δηλαδή, το έχω δει από την αρχή. Ότι είναι αυτό το πράγμα το οποίο εκνευρίζει. Η ουσία, αν πιάσουμε την ουσία κανονικά, φυσικά και πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αλλά δεν γίνεται σε επεισόδια και σε μάχες σώμα με σώμα αυτά που βλέπουμε να γίνονται μία-μία μισή ώρα πριν το τελικό, να τιμωρείται ο ένας όπως τιμωρείται ο ΠΑΟΚ δηλαδή και η άλλη να τιμωρείται με ούτε τη μισή τιμωρία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκεί είναι το θέμα κάθε φορά. Γιατί αν ξαναλέω ότι η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρξει τιμωρία σε όλους όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Αλλά δεν γίνεται λοιπόν ένας να τιμωρείται κάθε φορά με τέτοιο τρόπο.
και οι άλλοι να τιμωρούνται με πολύ πιο χαλαρό τρόπο, με ποινές χάδια. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό είναι που δημιουργεί κάθε φορά τον εκνευρισμό. Έτσι. Και φυσικά εννοείται ότι όταν μιλάμε για 7 αγωνιστικές και για έναν γύρο και κλεισμένο το θυρό, η τιμωρία είναι και εξοντοτική οικονομικά. Ναι, οκ, ο Πάκος είναι Βασαβίδη, ναι, ευχαριστώ πολύ. Αλλά όταν μιλάμε για 282.000 πρόστιμο και 7 παιχνίδια χωρίς κόσμο, αν κάτσουμε και τα βάλουμε κάτω, η ζημιά οικονομική είναι μεγάλη. Είναι σημαντική, είναι τρύπα. Έτσι. Και τρύπα που έρχεται από το πουθενά. Αλλά δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε οικονομικά πόσο βγαίνει όλο αυτό όλη αυτή η τιμωρία, αλλά είναι ένα μεγάλο και σοβαρό ζήτημα. Καταρχάς θα βγουν με πολύ διαφορετική τιμολογιακή πολιτική τα διαρκείας, γιατί αυτό θα πρέπει από τα 15 παιχνίδια που ήταν διαθέσιμα για το γήπεδο της Τούμπας, τα 7 να είναι πλέον και κλεισμένο το θυρών. Άρα μιλάμε μόνο για 8 αγώνες. Αυτό που θέλανε να περάσουν σε εκείνον τον μήνα, ο οποίος εξελίχθηκε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ, με την πρόκληση του Παναθηναϊκού και την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά ακολούθησε μετά από εκείνη την πρόκληση του Παναθηναϊκού όλη αυτή η επικοινωνιακή λέλαπα και όλος αυτός ο πόλεμος εναντίον του ΠΑΟΚ, αρχικά για να παρουσιαστεί ως χαλίφη στη θέση του χαλίφη, ως αυτός που έχει δημιουργήσει όλα τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έρχεται και ολοκληρώνεται με αυτή την τιμωρία. Στη κοινή γνώμη έμεινε ότι ο ΠΑΟΚ έσφασε στο Παναθηναϊκό. Στο μυαλό των περισσότερων έμεινε ότι... Έλα ρε. Βλέπεις, ναι. Έτσι, βλέπεις. Ναι. Στο μυαλό των περισσότερων έμεινε ότι ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελο με goal offside. Και όταν λέω των περισσότερων, δεν εννοώ αυτών οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Εμένα πάντως στην ουσία του πράγματος, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ουσιαστικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι θα πρέπει να τονιστούν δύο πράγματα. Αφενός το ότι είναι πολύ κουραστικό οι λίγοι να είναι αυτοί που κάνουν κουμάντο και που στερούν από τους πολλούς τη δυνατότητα να πάνε στο γήπεδο, να χαρούν την ομάδα τους και δημιουργούν και οικονομικά προβλήματα στην ομάδα, γιατί την δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να υπάρχει ένας επιχειρηματίας σαν το Σαββίδη που οικονομικά είναι πανίσχυρος και το προσπερνάνε όλοι έτσι αυτό, αλλά αυτή η οικονομική ζημιά που καλείται, την οποία καλείται να καλύψει ο ΠΑΟΚ, είναι τεράστια. Είναι διαφυγόντα κέρδη από τις 7 αγωνιστικές που ήταν και κλεισμένο των θυρών, είναι κοντά στα 300.000 το χρηματικό πρόστιμο. Και εκτός από αυτό είναι και η βαθμολογική απώλεια, την οποία στην προκειμένη περίπτωση η ίδια η ομάδα με το αρνητικό της αποτέλεσμα τελευταία αγωνιστική δεν πλήρωσε ουσιαστικά αυτό που συνέβη στον τελικό του κυπέλου. Σκέφτεσαι τι θα γινόταν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε 2-1 τον Παναθηναϊκό και ήταν πρώτος και έχανε από την αφαίρεση των βαθμών. Γιατί μετά θα άνοιγε μια κουβέντα στην οποία θα τρώγαμε όλοι τις σάρκες μας και θα λέγαμε ότι είναι δίκαιη ή άδικη απόφαση. Το θέμα είναι αυτό. Εννοείται, για να μην τα προσπερνάμε αυτά, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επειδή έτυχε να είμαι στην εκδίκαση πρωτόδικα της απόφασης, το ρεπορτάζ που κάναμε τότε έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα φάνε από μείον 3 γιατί είναι υπότροποι, και ο ΠΑΟΚ κινδύνευε και με μείον 3 ακόμα γιατί υπήρχε ασάφεια στην έκθεση του παρατηρητή και η διορθωμένη έκθεση την επόμενη ημέρα συνήθως σε επίπεδο νομικό δεν λαμβάνεται υπόψη. Τελικά υπάρχει το μείον 6 και το 0, το οποίο δημιουργεί 2 μέτρα και 2 σταθμά. Είναι. Δεν γίνεται η οπαδή μιας ομάδας, τέλος πάντων αυτοί που κατέστρεψαν ένα τελικό, όποιοι και αν είναι, να πλακώνονταν μόνοι τους. Δεν γίνεται. Είναι δεν ξεκάθαρο. Δεν γίνεται να υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες από παίχτες και από παράγοντες ομάδας ότι ήρθαν μέσα στα αποδυτήρια και μας πλάκωσαν στο ξύλο και να τρώει τρεις αγωνιστικές. Καλά, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Τι συζητάμε τώρα, εντάξει. Από εκεί ξεκινάει η όλη συζήτηση. Η βάση είναι ότι πρέπει να υπάρχει τιμωρία. Τελείωσε. Αυτό είναι διαπραγμάτευτο όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Αλλά δεν γίνεται τιμωρία πάντα να την τρώει γερά ένας όταν γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι λανθασμένο. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό το αναφέρουμε. Έτσι κι αλλιώς στη συνέχεια θα ασχοληθούμε κυρίως με τη συνέντευξη τύπου με τον Στανόγεβιτς, με τον Μίχελ. Με τα γραφικά έχει τίποτα τελευταίο? Όχι. Σημερινό, κάτι εντυπωσιακό δεν έχει. Νομίζω ότι είναι και ο μεγαλομέτωχος εδώ. Έχω αυτή την εντύπωση. Είναι πολύ μεγάλη κινητικότητα. Από αυτό το λες. Από αυτή την άποψη το λες. Ναι, κάτι τέτοιο νομίζω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφω εγώ, ο συνάδελφος θα την κάνει για Τούμπα. Θα πάρουμε και λίγο Σταύρο να μιλήσουμε πριν την συνέντευξη τύπου, να πούμε 5 πραγματάκια. Και βέβαια στις 2 η ώρα, μην ξεχνάμε,
Εδώ μένει στο Λίμπερο, ξεκινάει και η συνέντευξη τύπου του Μίχελ με τον, με τον Στανόγιδη. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε εμά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάω 24 Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα είπαμε λόγω τη συνέντευξη τύπου του Στανόγιδη και του Μίχελ. Έχει αλλάξει λίγο το πρόγραμμα σήμερα. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή με τον Γρηγόρη τον Αντρίδη. Έφυγε γι' αυτό για Τούμπα. Σε λίγο θα πάμε και στον Σταύρο τον Κόλκα που είναι ήδη εκεί. FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 545 26 τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Είπαμε και κάποια πραγματάκια για την τιμωρία η οποία τελικά δεν άλλαξε για τον ΠΑΟΚ, έτσι μετά και την έφεση μένει αυτό το επτάγωνιστιές και κλεισμένο των θυρών, μένει το τεράστιο οικονομικό πρόστιμο των 287.000 αν θυμάμαι καλά, καθώς επίσης και το μείον 6 πάει στα play-off. Δεν αλλάζει κάτι για τον ΠΑΟΚ αυτό βαθμολογικά, αλλά σε κάθε περίπτωση η τιμωρία που έμεινε είναι τεράστια, παρότι συνήθως τέτοιες καταστάσεις σε θέσεις πέφτει. Λοιπόν, πάμε στην Τούμπα. Νομίζω ότι έχει φτάσει ο συνάδελφος. Σταύρε, τι γίνεται, καλησπέρα. Τι να γίνει, Νίκο, μου μας δίνουν στις τακτικοί δικαστές. Αυτό γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, μην τον αρέσουμε ιδιαίτερα, γιατί δεν έχει και αποδείξεις. Εγώ ξέρω ότι άλλαξε δικαστής, ότι ξανά ψηλαφίστηκε η υπόθεση και έμεινε ως έχει σε έφεση που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ναι. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε το πρόστιμο. Τα αγωνιστικές σημαίνει, φίλε, το 1 τρίτο της σεζόν χωρίς κόσμο. Ναι. Σου σε βγάζει εκτός λογικής στα διαρκείας, σε βγάζει εκτός λογικής παντού. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και πριν με τον Γρηγόρη, ότι είναι οικονομική η ζημιά αυτής της τιμωρίας. Δηλαδή... Εντάξει, μπορεί να είναι και αγωνιστική, δεν ξέρεις πώς θα τη δράσει. Ναι, όμως, βέβαια. Βέβαια, το στατιστικό χωρίς κόσμο είναι καλό. Ναι, η παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ είναι από τις πιο έμπειρες ομάδες σε αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι, αλλά δεν μπορείς να το δεις έτσι. Ναι. Καμία ομάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καλό να παίζει χωρίς κόσμο στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Ναι. Ωραία. Και η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ θυμίζει παλιούς καλούς καιρούς. Τέλος πάντων. Φτάνουμε στην Τούμπα, πολύ ζέστη. Ναι, έχει λίγο σημαίνει. Η αλήθεια είναι ότι... Είναι καλή καλοκαιρινή ημέρα σημερινή. Ναι. Εντάξει. Θα ακούσουμε τον Αλέξανδρο Στανόγεβιτς να μιλήσει για την νέα του ομάδα. Ήρθε, τι, έκλεισες. Ήρθες. Έλα, τι είναι. Φύγε το χωριό και έλα στην πόλη. Κύριε Σταφυλίδη, ήρθε στην Τούμπα, δεν ξέρουμε γιατί. Έχεις κλείσει στα αριστερά. Ναι. Μπορεί να βοηθήσεις το 6-8 όμως, εντάξει. Παίζει ναι, και εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με τον νέο προπονητή. Ένας άνθρωπος ο οποίος καλείται να δώσει συνέχεια σε ό,τι έγινε μέχρι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Με δεδομένο κομμάτι του ρόστερ διαθέσιμο, με λίγες προσθήκες θεωρητικά σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο που έρχεται, αλλά κομβικές θεωρώ εγώ. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τις σκέψεις του και να μας πει πώς σκέφτεται το ποδόσφαιρο γενικότερα, να απαντηθούν θέματα γιατί κάτσε λίγο, αγάπη Γαβριλίδη εδώ όπως θέμα, θα να κάνεις μια δήλωση και κάνεις την Τούμπα. Φουλ έξτρα το team. Δεν μιλάς, δεν πάρεις άδεια από την Augsburg. Ε, κλείνεις. Έλα, δύο εισάγμα έχω μόνο, ε. Αφού παίζεις και αμυντικό, αφού πολύ εργαλείο είσαι. Καλά, αγόρι μου. Κάτσε να μιλήσω και σου. Ωραία πράγματα. Πώς το λένε. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στην συνέντευξη τύπου. Σε αυτό δεν... Και η παρουσία είναι... του Μίχελ δεν δίνει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον στην συνέντευξη τύπου. Γιατί εντάξει, προφανώς και αυτός θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Να απαντήσει. Ναι. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο τα επιτροπή στα θέματά μας. Δεν έχουμε και πολλά περισσότερα. Και το αποκλειστικό ότι γυρνάει ο Σταυλίδης στον ΠΑΟΚ. Πες τα ρε φίλε, τι, αφού εκεί είναι. Το αποκλειστικό ότι γυρνάει ο Σταυλίδης στον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Κανονικά. Εντάξει, έχει χαβαλέ κάνουμε. Ωραία. Ωραία, οπότε είμαστε σε επαφή. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, πήραμε λίγο και μια ενημέρωση από Σταυροκούλκα. Είναι ο Κώστας Σταφυλίδης στην Τούμπα για κάποιο λόγο.
εντάξει, κάποιος λόγος. Δεν έχει να κάνει με τίποτα. Απλά είναι και στις δύο. Είπαμε θα ακούσουμε Στανόγεβιτς και Μίχελ στη συνέντευξη τύπου. Ο φίλος ο 734 στέλνει 17 χρόνια διαρκείας και δεν πήγα τελικό γιατί τα εισιτήρια τα πήρανε εσύ. Δεν τώρα θα βάλουν πλάτη και θα τα εξαφανίσουν ή μήπως όχι. Αναρωτιέται. Και τι να του πεις. Ειδικά για φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι σχεδόν κάθε χρόνο ή κάθε χρόνο, έτσι, γιατί κάποιοι το έχουν προγραμματισμένο όσο μπορείς να προγραμματίσεις πράγματα στην εποχή μας, ξέρουν ότι αρχές αυτού του μήνα ή του επόμενου τέλος πάντων, εκεί Ιούνιο-Ιούλιο θα υπάρχει ένα κονδύλι για το διαρκείας επόμενη σεζόν. Τώρα όλο αυτό αλλάζει, γιατί δεν μιλάμε για διαρκείας το οποίο θα είναι προφανώς την ίδια τιμή, προφανώς και θα είναι κάτι πιο χαμηλό, γιατί όταν έχεις έναν ολόκληρο γύρο και κλεισμένο το θυρών, θα είναι πιο φτηνό το διαρκείας, υποθέτω. Αλλά βέβαια αλλάζει όλος ο προγραμματισμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν επιλέξει, έχουν αυτή τη δυνατότητα ή τέλος πάντων μπορούν φέτος να πάρουν ένα διαρκείας. Αλλά είναι η τιμωρία αυτή που έμεινε και δεν άλλαξε τίποτα στην έφεση. Είναι πραγματικά. Μπορεί να ακούγεται στον φόδες, αλλά είναι πραγματικά εξοντωτική σε όλα τα επίπεδα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμωρία. Για πράγματα τα οποία γίνανε, αλλά δεν γίνεται να τιμωρείται μόνο ο ΠΑΟ κάθε φορά όταν γίνεται κάτι σημαντικό. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι πάμε στο διάλειμμα, είναι παρά 10 σχεδόν, ώστε να επιστρέψουμε σχετικά νωρίς και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να συνδεθούμε με Τούμπα στις 2. Υπενθυμίζουμε, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του καινούργου προπονητή του ΠΑΟ, του Αλεξάνδρου Στανόγεβιτς και του Λούμπος Μίχελ φυσικά. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Εντάξει, συνέντευξη που ξεκινάει στις 2. Εμείς θα το τραβήξουμε μέχρι τις 3-3.30. Βλέπουμε μέχρι όσο πάει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Είμαστε εν αναμονή της συνέντευξης τύπου στη Τούμπα. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα εκπομπής του ΠΑΟΚ 24 σήμερα, καθώς το πρόγραμμα έχει αλλάξει όπως καταλαβαίνετε. Μπήκαμε στη μία λόγω της συνέντευξης τύπου έχει διαφοροποιηθεί λίγο το πρόγραμμα σήμερα, εντάξει, αναμενόμενο και πολλά άλλα από την Alter Ego. Λοιπόν, έχουμε την Μπουντού. Ελένη, τι γίνεται? Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, και σένα. Σε ένα περίπου λεπτό, ούτε λεπτό, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε. Ήδη τον λόγο πήρε ο Λούμπος Μίχελ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνόδευσε τον προπονητή του ΠΑΟΚ στην αίθουσα τύπου. Η συνέπεια είναι εντυπωσιακή. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το λόγο τώρα στους πρωταγωνιστές, με πρώτο τον Λούμπος Μίχελ, τον Αλεξάνδρη Στανόγεβιτς της Εγκρής Σακάκη και φυσικά τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον Παναγιώτη Αρωνιάδη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, προσπαθούμε να ακούσουμε και βέβαια θα συνδεθούμε μόλις είναι έτοιμοι. Ωραία, πολύ ωραία. You are ready? Are you ready? It's switch. Λοιπόν, είμαστε, ωραία. Ακούμε. Αν τελειώσετε με τις φωτογραφίες, να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Είμαστε εντάξει, μπαίνουμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Okay, good afternoon everybody. Καλό απόγευμα σε όλους. Okay, welcome, ladies and gentlemen. I hope it's a good tradition before starting every season to have a press conference with the coach and sporting director. I think you have a lot of questions because the last days I have a lot of requests, many different questions from different journalists. So, okay, we came through a period when we were looking for the new coach. We came to the same situation like last year, that before the new season we need to find a new coach. To make this decision is very crucial, it's not easy, it's very responsible. That's the reason why maybe you expected a faster decision, but trying to avoid any mistake, we try to not be in a hurry. There are many stories, rumors I'm reading in the internet about how we have chosen the coach. I can tell it clearly. We had 15-16 names in the beginning. Alexander was in the list from first moment.
It's not like I found yesterday that he was last moment appointment. No, he was in the list. He was in the final four, and then we made a very precise, very deep analysis of every of these potential candidates, and final decision was made to appoint Aleksandar Stanojević as a head coach with a contract for the next three seasons. Aleksandar is a young boy, comparing to me, but with a lot of coaching experience, winning two times league with the Partizan Belgrade, working in the beginning with the national team under 16, 19, no, under 19, under 19, 20, and also working last years in the China in the big clubs with the big players. So I think his coaching experience is good enough to be successful coach on the bench of PAOK. I think this. All from my side, from the start, I can give the floor to Aleksandar. Maybe he can introduce and say something more about himself. Let me translate first. Καλησπέρα σας. Είμαι χαρούμενος που είμαστε εδώ πέρα. Έχει γίνει, θεωρώ, μια καλή παράδοση πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία και τη σεζόν να κάνουμε μια συνέντευξη με τον προπονητή και με τον τεχνικό διευθυντή, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις δικές σας ερωτήσεις, γιατί το τελευταίο διάστημα μου έχουν γίνει πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν πολλές απορίες από τον τύπο. Σίγουρα είναι μια σημαντική απόφαση το ποιον θα πάρεις προπονητή. Μπορεί κάποιοι από εσάς να περιμένατε να γίνει πιο γρήγορη αυτή η απόφαση, ωστόσο δεν θέλαμε να βιαστούμε, θέλαμε να αποφύγουμε τα λάθη. Επίσης υπάρχουν πολλές φήμες για το πώς επιλέξαμε τον προπονητή και μπορώ να σας πω ότι από την αρχή είχαμε μια λίστα με 15-16 ονόματα, στο οποίο βρισκόταν και το όνομα του Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι λύση της τελευταίας στιγμής, δεν είναι κάποιος που τον βρήκαμε στο τέλος ψάχνοντας να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο προπονητής μας. Ήταν ένας από τους τελικούς 4 υποψηφίους για τη θέση του προπονητή, στους οποίους έγινε μεγάλη ανάλυση σε όλους τους τομείς που έχουν να κάνουν με την εμπειρία τους και τις ικανότητές τους, και η τελική μας απόφαση ήταν να προσλάβουμε τον Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς με συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Είναι ένα νέο παιδί σε σύγκριση με μένα, αλλά είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει ήδη μεγάλη πείρα, έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα με την Παρτιζάν, έχει δουλέψει στις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας και τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στην Κίνα σε μεγάλες ομάδες και με μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έχει λοιπόν την εμπειρία έτσι ώστε να είναι ένας επιτυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή από μένα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στανόγεβιτς, έτσι ώστε να μπορέσει και εκείνος να πει κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Good afternoon. I don't want to speak about myself. I hope you see in the internet everything what you need. Generally, I'm very happy because I'm here. I know everything about the club. I feel emotion because I have the similar club like a PAOK is a Partizan, and I work many years, and I know exactly what it means to work here. Generally, I want to show myself, my style of football. I present for director and for the people from the club how I want to PAOK to look in the future, and generally we go step by step to try to upgrade what is the former coach and people did in the last period, and I hope I will do this. And if you have some question about how I want to play or everything, I'm open for this to answer about everything what you interested. Thank you. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ εγώ για τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι πλέον στην εποχή που είμαστε έχετε δει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ήδη από το ίντερνετ. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Γνωρίζω τα πάντα για το σύλλογο και ξέρω ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με την Παρτιζάν στην οποία έχω δουλέψει και ξέρω τι σημαίνει να δουλεύει σε έναν τέτοιο μεγάλο σύλλογο με απαιτήσεις. Από εκεί πέρα θέλω να σας δείξω
και να μιλήσουμε για τη φιλοσοφία μου για το ποδόσφαιρο, για το πώς θέλω να δω τον ΠΑΟΚ, πώς θέλω να παίξει ο ΠΑΟΚ. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να βοηθήσω την ομάδα να γίνει καλύτερη, να αναπτυχθεί σε σχέση με την περασμένη σεζόν και θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω. Από εκεί πέρα είμαι ανοιχτός στις δικές σας ερωτήσεις, σε ό,τι απορίες έχετε σχετικά με το ποδόσφαιρο, τη φιλοσοφία μου, το στυλ παιχνιδιού. Starting with questions. Yeah, 5 o'clock. The coach must be in the Misimbria, so I think. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και στους δύο. Ο κύριος Καστάς. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο έργο σας, στον ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ρωτήσω το coach. Θα πάω κατευθείαν στα βαθιά, μιας και πρέπει σιγά σιγά να το μαθαίνουμε σαν προπονητή. Αυτό που πρώτα απ' όλα ακούσαμε είναι ότι το σύστημα που συνήθως παίζει είναι ένα 4-4-2. Αν όντως ισχύει αυτό, αν έχει κάποιες εναλλακτικές στο μυαλό του. Και μία ερώτηση που παρεμφερεί, θεωρεί ότι οι παίκτες προσαρμόζονται στο σύστημα ή το σύστημα στους παίκτες. Ευχαριστώ. Let's start speaking about football, about tactics, about your philosophy. As you said, we've heard so far that you choose to play with 4-4-2 formation. And if this is true, and if you have any alternative systems and formations that you want to use, and if you agree that the players have to adapt in the system, or the system has to adapt to the specific styles of the characteristics of the players. Yeah, first, I think the system is the past. You know, if you speak 4-4-2, 3-4-2, this is the past. I don't believe in system. I believe in in position. When I speak about system, this is the start of the position with players. You know, and if you had said 4-2-3-1, it's different system. You can play on the too many ways. For example, if Bishop was playing from the left side, or if you play Enrique. You know, this is the same system, but on a different way. And I don't want to, you know, don't please speak only about system. Of course, in the start, I try to play with a two striker. I will tell like this. This is my system. And alternative is to play 3-4-3 with the three strikers. You know, this is alternative system, and we will play with the two ways. But important of this, of the system, is how we to play. You know, of course, I will adapt on the players, not the players adapt on me or my system. First, for me, important to try to play on my way. I have the one way, but I don't want to. Now we can speak 2 hours about this. I will speak step by step. You can know after some days how I play and how I work, and the players will know very, very soon. Definitely, we will play 4-4-2 with the two strikers on a different way, and 3-4-3 with the three strikers. Depends of the opponent, depends of the situation, depends of everything. But generally, this is what we want. To try to play my way of football on the different, different way. Definitely attacking football. Of course, attacking football, aggressive attacking football. When I said aggressive attacking football, to try to more movement in the attack. Yeah. No. Yes. But maybe don't be central defender. It will be between central. It will be like, like Levec, this kind of players of like, we will see. I don't want to now speak about players. It's very, but not totally three stop. Maybe with some times like this, and we will see. Πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για μένα το σύστημα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι μια κουβέντα που ανήκει στο παρελθόν. Δεν πιστεύω στα συστήματα. Δεν έχει να κάνει με το σύστημα που χρησιμοποιείς, αλλά έχει να κάνει με τις θέσεις και με τους ποδοσφαιριστές που επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να παίξεις 4-2-3-1 και να βάλεις αριστερά είτε τον Πίσης Βαρύ είτε τον Ενρίκη. Είναι σαν να χρησιμοποιείς ένα διαφορετικό σύστημα. Μπορείς να παίξεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μιλήσω με συστήματα. Σίγουρα στην αρχή θα προσπαθήσω να παίξω με δύο επιθετικούς. Είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Από εκεί πέρα, ένα σύστημα εναλλακτικό που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε είναι το 3-4-3. Είναι σημαντικό να δούμε και εξαρτάται ποιο σύστημα θα χρησιμοποιούμε και τι στυλ παιχνιδιού θα έχουμε από τον αντίπαλο, από το παιχνίδι, από τις ιδιαιτερότητες. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα προσαρμοστούν οι παίχτες σε μένα, θα προσαρμοστώ εγώ στους ποδοσφαιριστές. Και το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να παίξουμε με το δικό μου τον τρόπο. Βέβαια, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να το αναλύσουμε διεξοδικά, γιατί θα μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες για αυτό το πράγμα.
θα μπορέσετε στο επόμενο διάστημα να καταλάβετε ποιο είναι το στυλ μου και ποια είναι η φιλοσοφία μου και θα μπορέσουν ξεκάθαρα να τον δουν και οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα είναι επιθετικό το στυλ ποδοσφαίρου, θα κάνω πολλές κινήσεις στην επίθεση και στην ερώτηση για το αν θα χρησιμοποιεί τρεις καθαρούς στόπερ στην άμυνα, η απάντηση ήταν ότι όχι πάντα, εξαρτάται από τον αντίπαλο και από τις ιδιαιτερότητες του παιχνιδιού. Μπορεί κάποιες φορές να χρησιμοποιούμε στην άμυνα ποδοσφαιριστές όπως ο Λεβέκ, μπορούν να παίξουν και στα άκρα, όχι τρία στόπερα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Κύριος Κόλκας. Καλή τύχη πάνω απ' όλα, καλή επιτυχία. Διαβάζοντας το βιογραφικό του κ. Στανόγεβιτς, αυτό που παραξενεύει είναι ότι με το που κάνει εκπληκτικά πράγματα στη Σερβία, επιλέγει την Κίνα. Έχει ενδιαφέρον να μας πει την ιστορία αυτής της υπόθεσης, γιατί πάντα στα επαγγελματικά μπορεί να συμβαίνει το οτιδήποτε. Και δεύτερον, τι χαρακτηριστικά πιστεύει ότι λείπουν αυτή τη στιγμή από το ρόστερ του ΠΑΟΚ για να παίξει αυτό που επιθυμεί ο ίδιος όσο έχει μελετήσει το ρόστερ της ομάδας αυτή τη στιγμή. First of all, good luck in this beginning. It's one interesting part of your coaching story and your road as a coach is that you were very successful in Serbia with Partizan and then you choose to let them go in China. If you can describe what happened and what was the main reason that led you to go and take this decision. And the second question is what characteristics do you believe that PAOK is missing in order to play better and adapt to your style of play and become a better team? Okay, you know, thank you first for the wishes, and second, I was in Partizan, it's one great period for me, but in the end, I go to the China because China is in this moment in the past is one of the country who is in expansion, and he go up, and of course you can work for the good salary, for the everything, you know, it's this is, you have two reasons, and another reason is you can work with the amazing coaches to play against very famous and very good coaches to have the good players, and this is one of the first my reason. Of course, the motivation mine is Europe, and this is reason why I'm here to try to do something here for myself and of course for the club. About PAOK in the past, I can speak only about the players. I'm satisfied with the squad, with the team, but to speak what the PAOK need, I think is not correct. You know, of course, I want to change something. I'm here to show myself, to try to play the team how I want. But generally, I have everything for this what I want. I have the players. Where I'm very satisfied. Of course, we need to upgrade with some players, you know. But generally, you will see how we play in the future to see what I change. I hope I will change some things. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. Είναι αλήθεια ότι στην Παρτιζάν δούλεψα σε μια πολύ καλή περίοδο. Είχα μια πολύ καλή περίοδο στην Παρτιζάν. Στο τέλος, όταν έφυγα, επέλεξα να πάω στην Κίνα, γιατί ήταν μια χώρα και ένα ποδόσφαιρο το οποίο από εκείνη την εποχή βρισκόταν σε διαρκή ανάπτυξη και σου έδινε τη δυνατότητα πρώτον να δουλέψεις με πολύ καλά οικονομικά δεδομένα και δεύτερον να συνεργαστείς με πολύ γνωστούς, διάσημους, καλούς προπονητές και ποδοσφαιριστές. Και αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επέλεξα να πάω εκεί. Από εκεί πέρα το κίνητρό μου είναι να πετύχω κάτι στην Ευρώπη, να είμαι επιτυχημένος στην Ευρώπη και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ σήμερα και επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟ γιατί θέλω να πετύχω πράγματα με την ομάδα, να κερδίσουμε, να είμαστε επιτυχημένοι. Από εκεί πέρα αυτό που μπορώ να σας πω σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες είναι ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το ρόστερ που έχουμε. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι σωστό να σας πω τι χρειάζεται. Έχω έρθει για να δείξω την αξία μου και να πετύχουμε πράγματα με την ομάδα. Είμαι ικανοποιημένος από το ρόστερ. Έχω αυτή τη στιγμή ό,τι χρειάζομαι. Σίγουρα πάντα στο ποδόσφαιρο χρειάζονται προσθήκες για να γίνεις και να γίνεσαι συνεχώς καλύτερο, αλλά θεωρώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε τι θέλω να αλλάξω στην ομάδα και θεωρώ ότι θα αλλάξω κάποια πράγματα. Ο κύριος Πετρωτός.
Καλησπέρα. Καλή επιτυχία και από μένα. Καλή επιτυχία στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μίχελ πάνω στο θέμα της επιλογής του προπονητή. Γιατί ο Στανόγεβιτς και όχι κάποιος άλλος. Και συνέχεια και αυτό που ρωτήθηκε πριν, αν προβλημάτισε τον ίδιο και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι ένας νεαρός προπονητής αποφάσισε να αφήσει την Ευρώπη και να πάει για λίγο στην Κίνα, για κάποια χρόνια στην Κίνα. The question is about you, Mr. Michael. Why did you choose Mr. Stanovic to be the new coach of the club, and if this his choice to leave in after a successful period of time in Partizan and going in China worried you, as played a special role in your mind and your way of thinking? For me, I think when I came here, like 15 or 16, well, maybe already 18 months ago, Paug and that moment, and now I think it's in totally different level. I think after arrival of previous coach Vladan Ivic, we stabilized team last summer. We did a lot of transfer. Team has a good level. Even at the moment, except one position, it's a goalkeeper. I think we can easily start the season, and we are not in such a pressure with transfers like last season. So the reason why we have chosen Mr. Stanojević was that we want, for me, the main word is continuity. He's from the same country, has a similar vision of football like previous coach. I think this was the main reason. We know also that he was, despite his age, very successful in Partizan, and has six, seven full season behind him with more than 200 games in the senior football. So this was the main reason to appoint Alexander as head coach of PAOK to be so successful like he was in Serbia. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση με πριν από 1,5 χρόνο στον οποίο ήρθα στην ομάδα, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό επίπεδο αγωνιστικά. Την περασμένη σεζόν και όταν ανέλαβε ο προηγούμενος προπονητής, ο κύριος Ίβιτς, το προηγούμενο καλοκαίρι κάναμε πολλές μεταγραφές. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και αν εξαιρέσουμε μια θέση αυτή του τερματοφύλακα, ακόμα και αύριο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη σεζόν χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα και δεν θεωρώ ότι έχουμε την ίδια πίεση για την ενίσχυση του ρόστερ σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Όσο για τους λόγους που επιλέξαμε τον κύριο Στανόγεβιτς, ο βασικός είναι ότι θέλουμε να έχουμε συνέχεια, να έχει αυτό το project μια ομαλή μετάβαση. Ξέρουμε ότι έχει κατάγεται από την ίδια χώρα με τον προηγούμενο προπονητή, έχει την ίδια αντίληψη σχετικά με το ποδόσφαιρο. Γνωρίζουμε ότι στην Παρτιζάν ήταν πολύ επιτυχημένος, ότι έχει 6-7 σεζόν πίσω του με πάνω από 200 παιχνίδια και θεωρώ ότι αυτή είναι η βασική λόγη και ελπίζουμε ότι θα είναι το ίδιο επιτυχημένο στον ΠΑΟΚ όσο ήταν και στην Παρτιζάν. Ο κ. Δαβαλιάρας. Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Είπε νωρίτερα ο coach ότι θέλει να πετύχει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Ο στόχος που τέθηκε από το τέλος κιόλας της περασμένης σεζόν είναι ο πρωταθλητισμός. Τι έχει να πει γι' αυτό και σχετικά με τους άλλους δύο στόχους, δηλαδή πορεία στην Ευρώπη και κύπελο. You said that you want to achieve things with the club from last season and especially this season. The main goal of the club is to win the championship. And what do you comment on that and how do you comment on the rest two targets, being successful in Europe and winning the cup? First, they have successful season for me in last season. This is my opinion. You play in the European very well. You go to the next round. Okay, you fight to the end for the Champions League. Of course, I'm coming here not for to be. I want to be to upgrade everything, and I believe in this. Of course, we have everything for this. Need some small things. What I want to change, and I believe, of course, we will fight. But in football, you can promise nothing. You know, I can promise only to show myself. You will see my system of work. You will see my football and my way of football. And to promise to take the championship at something is not possible normally. But of course, if I not do
what the former coach do. It's not successful, no, of course, but okay, we need the time to speak about my work, and you will see everybody to see how I play and what I do with the team. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι η περασμένη σεζόν ήταν επιτυχημένη για τον ΠΑΟΚ. Αγωνίστηκε πολύ καλά στην Ευρώπη, πέρασε στη φάση των 32, πάλεψε για την έξοδο στο Champions League και θέλω του χρόνου να τα πάμε ακόμα καλύτερα και πιστεύω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως είπα και πριν, έχουμε τα πάντα, είναι μερικά πράγματα μικρά από τα οποία θέλω να αλλάξω σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να δώσεις υποσχέσεις, δεν μπορείς να πεις ότι θα πάρουμε το πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι τέτοιο σωστό. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω και θέλω να δείτε είναι το τρόπο δουλειάς μου, το στυλ ποδοσφαίρου που θέλουμε να παίξουμε και φυσικά να πετύχουμε περισσότερα πράγματα σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Αν δεν το καταφέρουμε, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για μια επιτυχημένη σεζόν, αλλά θέλω να δείτε το στυλ ποδοσφαίρου που θα παίξουμε, το πώς θα δουλέψουμε το επόμενο διάστημα και να μπορείτε να κρίνετε κι εσείς μόνοι σας. Κύριος Παυλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Στον κύριο Μίχελη θέλω να ρωτήσω αν στις επαφές που έκανε και πριν καταλήξουν στον κύριο Στανόγεβιτς υπήρχαν προπονητές που δεν ήταν διατεθειμένοι να έρθουν στην Ελλάδα λόγω του χαμηλότερου επίπεδου που υπάρχει σε σχέση με άλλες χώρες και αν ισχύει το ίδιο και για κάποιους παίκτες οι οποίοι το σκέφτονται δεύτερη και τρίτη φορά λόγω της γενικότερης κατάστασης και αναξιοπιστίας που υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Appointing a new manager, you spoke with coaches and managers that they didn't want to come to Greece because of the poor standard of the Greek football and what is happening on and off the pitch, and also if you have spoken with players having the same mentality that they don't want to come to Greece, they're not willing to transfer to Greece. Yeah, this is one of the phenomena that the Greek football generally, not only what is going on the pitch, but also how to say, image of work of federation is not so good, and sometimes we have really problem that first question is about the real situation inside the football in the Greece, and we had the cases also with the coaches, and we had the cases also with the players, especially from bigger championships, like if you talk to somebody from Italy, Spain, Germany, France, there are a lot of questions. They have a lot of information. Every player who has to come to the Greece immediately calls some teammates or friends who had experience from the Greek football and openly say we had some cases when the players said thank you for invitation, the same the coaches, but Greece is not attractive for us. Αυτό είναι ένα από τα φαινόμενα του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν έχει να κάνει τόσο με όσα συμβαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όσο με τη γενικότερη εικόνα που υπάρχει στο εξωτερικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την οργάνωση, για την ομοσπονδία. Οπότε, ναι, είναι μια ερώτηση που μας γίνεται και είναι μια φιλοσοφία την οποία την αντιμετωπίζουμε. Όταν πας να μιλήσεις είτε με κάποιον προπονητή είτε με ποδοσφαιριστές, είναι πολλές φορές που σε ρωτάνε το τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε είχαμε περιπτώσεις και με προπονητών και ποδοσφαιριστών, ειδικά από προηγμένα πρωταθλήματα, από Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, όπου όταν τους προσεγγίσαμε έψαξαν να μιλήσουν με πρώην συμπαίκτες τους ή με ανθρώπους που έχουν περάσει από την Ελλάδα για να μάθουν πληροφορίες για το σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο και υπήρχαν περιπτώσεις και για παίχτες και για προπονητές, επαναλαμβάνω, που μας είπαν ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι μέσα στις προθέσεις μου να έρθω στην Ελλάδα για να συμμετάσχω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Even today I got just fresh example, one SMS from one goalkeeper from top 4 championship who prefers to go to second league in England championship instead of Greece. This is football reality. Ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή έλαβα ένα μήνυμα από έναν τερματοφύλακα που προέρχεται από τα 4 κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη που μου απάντησε ότι προτιμά να πάει στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στη Championship ή σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα παρά να έρθει στην Ελλάδα. Ο κύριος Τοσκίτσης. Καλή επιτυχία για από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στανόγεβιτς σε ποιες θέσεις θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση. Good luck and would like to comment on which
which positions do you believe that the team must make transfers in order to become better? I have to make a notice. Okay, we work, you know, the priority to find is the goalkeeper, definitely. And if I play with a two striker, maybe we need one more classical, typical striker, but we will see, you know. First I need to see the players. I watched the too many games, and but it's different. It's when I see to the live during the training, and after 7 days we will speak about everything. We have totally clear picture before the Holland. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε έναν τερματοφύλακα και στη λογική του ότι θα θέλω να χρησιμοποιήσω σύστημα με δύο επιθετικούς, ίσως χρειαστούμε έναν ακόμα καθαρόαιμο striker. Έχω δει πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχω εικόνα για την αξία του ρόστερ. Σίγουρα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά να βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή στην τηλεόραση και να το βλέπεις ζωντανά στην προπόνηση πώς λειτουργεί και πώς κινείται. Οπότε θεωρώ ότι μετά από μία εβδομάδα προπονήσεων και πριν πάμε στην Ολλανδία θα έχω μία ξεκάθαρη εικόνα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για να δούμε σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση. Ο κ. Κουβεντίδης και μετά ο κ. Γιωπάνου. Για τρίτη χρονιά συνεχόμενη ο ΠΑΟΚ αλλάζει συστήματα, από ό,τι ακούσαμε και όχι σύστημα. Συνέβη και πέρσι και πρόπερσι. Αν ήταν αυτή μια επιλογή που έγινε από κοινού ή απλά προπονητής το θέλει και αυτό έγινε αποδεκτό. Και αν αυτή η αλλαγή που γίνεται και φέτος αλλάζει τη μεταγραφική στόχευση της ομάδας. It's the third consecutive season that ΠΑΟΚ changes also formations and coach from 3-5-2 to 4-3-3 now for playing 4-4-2. If this was a decision that you make in common, you took in common, and if this decision to change the formation, playing a different formation, affects the transfers and the transfer list and the positions that you want to strengthen in the squad? Of course, the changing formation can influence on the kind of the players you need, but in this case it's not so significantly, because we have players who can play not only on one position, they can play on 2-3 position. You have players like Piseshwar, Varda, Jalma, and all those, they can play on 2-3 different positions. Of course, we will work hardly because of injury of Panayotis Glikos on a goalkeeper, and we bring also back Gyro now to trainings, and as one of the options for second striker, which is his optimal position. He showed also in Slovakia, where he was the best league scorer. He showed last year in Janina that this is his real position. So everybody will get a chance, and then we will step by step evaluate the quality of the team and some deficit of the players of different position. And I think before the 10-15 July we will fully complete and ready for the new season. Σίγουρα η αλλαγή συστήματος είναι κάτι το οποίο έχει μια επίπτωση στην στρατηγική σου ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Στην προκειμένη περίπτωση βέβαια δεν είναι σημαντική αυτή η επίπτωση, διότι στον ΠΑΟΚ έχουμε ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται μόνο σε μία θέση, αλλά έχουν την ικανότητα να αγωνιστούν σε 2-3 διαφορετικές θέσεις, όπως για παράδειγμα ο Πίσεσβαρ, ο Τζάλμα Κάμπος, ο Βάρντα. Δουλεύουμε σκληρά για να αποκτήσουμε ένα τερματοφύλακα εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού που είχε ο Παναγιώτης Γλύκος. Έχει επιστρέψει ο Ζάιρο ως μια ακόμα λύση για τη θέση του δεύτερου επιθετικού, η οποία είναι η πραγματική του θέση, το έδειξε και στη Σλοβακία όπου ήταν ο πρώτος σκόρερ, αλλά και στα Γιάννενα την περασμένη σεζόν. Από εκεί πέρα όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους, θα κάνουμε την αξιολόγηση του δυναμικού της ομάδας. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να ξανασυνδεθούμε. Θεωρώ ότι πριν τις 10-15 Ιουλίου θα είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στη νέα σεζόν. Κύριε Γιωπάνογλου. Έχει έναν προπονητή ως συνέχεια του προηγούμενου προπονητή με τον οποίο σταθεροποιήθηκε η ομάδα. Αν θα ήθελε να μας αποσαφηνίσει τους λόγους για τους οποίους υπήρξε τελικά η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ και γιατί δεν κατάφερε να κρατήσει τον κύριο Ίβιτς στον πάγκο του Δικεφάλου. Και μία ερώτηση για τον νέο προπονητή, καλή επιτυχία και από μένα. Τον άκουσα πολλές φορές να μιλάει για το δικό μου τρόπο, το δικό μου ποδόσφαιρο, το οποίο θα το δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε επιγραμματικά
να μας περιγράψει τι είναι αυτό που στο μυαλό του θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ. First question is about is for Mr. Michel. It's, you spoke before about PAOK being totally different level in comparison and, from the time that you arrived in the club 18 months ago. What was the main reason that, and speaking also about continuity, choosing a coach from the same country with the same philosophy about football, what was the main reason that you didn't manage to persuade Mr. Ivic to stay in the position of the coach? And one question about the coach, you spoke a lot of times about your way of playing football, your way of, you want to see the club. If you can roughly explain to us what is the main characteristics of this style of play. Who is first, me? Okay. There was a lot of written, a lot of proper things, a lot of lies. I was the person who was trying to fight until the last minute to convince Vladan to stay. Even it's a new coach sitting here, I say openly I had a good cooperation with the previous coach. It's a football life. Sometimes people make a decision and they stay behind their decisions. I don't want to go back to the past. We have to focus in the future, and I believe that I am sure that with Alexander I will have the same good cooperation like with Vladan before, and the story with Vladan is close. We stay friends. Yesterday he was in my office. We have to understand these things like normal, common life situations. People are coming, people are leaving. But we tried to keep him, but there was finally, we couldn't find a decision or agreement to continue the cooperation. There were reasons on both sides. Nobody, there is not only one side guilty. There were reasons on our side, there were reasons on the side of Vladan. This is the last words I said. Επειδή έχουν γραφτεί πολλά το τελευταίο διάστημα και έχουν ακουστεί και αναλήθειες, θέλω να ξεκαθαρίσω ακόμη και αν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι δίπλα στον καινούριο προπονητή, ότι ήμουν ο άνθρωπος που προσπάθησα ως και την τελευταία στιγμή να πείσω τον κύριο Ivic να μείνει στην ομάδα, αλλά έτσι είναι η ζωή στο ποδόσφαιρο. Πολλές φορές άνθρωποι παίρνουν, λαμβάνουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, τις οποίες τις στηρίζουν μέχρι τέλος. Δεν θέλω να μείνω στο παρελθόν, θέλω να κοιτάξω μπροστά. Είμαι σίγουρος ότι την ίδια πολύ καλή συνεργασία που είχα με τον κύριο Ivic θα έχω και με τον κύριο Στανόγεβιτς. Με τον Βλάνταν παραμένουμε φίλοι, χθες ήταν στο γραφείο μου. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να αποδεχτούμε, γιατί συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θέλαμε να τον κρατήσουμε, δεν έγινε. Υπήρχαν λόγοι και από τις δύο πλευρές, δεν είναι κάποια πλευρά υπεύθυνη για το τέλος αυτής της σχέσης. Υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι και από την πλευρά του πρώην προπονητή και από την πλευρά τη δικιά μας που δεν κατέστησαν δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή την κοινή πορεία. Okay, for me, question. First, I want to speak about my way. Don't I speak what is the good, what is the bad. Of course, I speak about myself. My way of football is a little different. Of course, we are similar work, but for example, in attack, my attack is about 12-13 seconds before the PAOK play 20 seconds to finish attack. This is the more directly football. This is my style. Try to be more aggressive in attack with more players to go in the free space, don't coming to the ball and make position. Of course, I play with position of the ball, but I try to play more directly to more faster attack, to more faster finishing of attack. This is one of the, okay, first in defense, I try to be more aggressive, to be more high with the team, with the start of the first block is, of course, the personal opponent, but generally it will be more high pressure in my style. I don't want to tell this is better or, you know, I won't only speak about... Don't say your secrets. Okay. Keep doesn't talking. Matter. They can see this. It's not, they can see everything. After 10 days, you will see what they want and how we look. This is good for me to see everybody, how we play.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι μιλάω για το δικό μου τον τρόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον τρόπο κάποιου άλλου. Σίγουρα ο δικός μου τρόπος και το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικός σε σχέση με αυτό που εφήρμοζε ο ΠΑΟΚ έως τώρα. Στην επίθεση, για παράδειγμα, θέλω να τελειώνουμε τις φάσεις σε διάρκεια 12-13 δευτερολέπτων, ενώ μέχρι πρόσφατα ο ΠΑΟΚ έκανε γύρω στα 20 δευτερόλεπτα για να τελειώσει την επίθεσή του από την άμυνα έως την τελική ενέργεια. Θέλω να παίξουμε πιο άμεσο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο επιθετικοί, πιο aggressive στον επιθετικό τομέα, στην ανάπτυξη, να χρησιμοποιούμε περισσότερους ποδοσφαιριστές στον ελεύθερο χώρο και όχι να είναι στατικοί με την μπάλα στα πόδια και να τελειώνουμε πιο γρήγορα τις φάσεις. Την ίδια επιθετικότητα θέλω να έχουμε και στην άμυνα, να πρεσάρουμε τον αντίπαλο ψηλά. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από το στυλ παιχνιδιού που έχει και ο αντίπαλος. Και επαναλαμβάνω ότι το δικό μου το στυλ δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Είμαστε εδώ πέρα και σε 10 μέρες θα μπορείτε να δείτε το τι θα κάνουμε. Και χαίρομαι να μιλάμε για ποδόσφαιρο και να αναλύω το πώς θέλει η ομάδα να παίξει. Ο κύριος Γκίνας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στανόγεβιτς αν μίλησε με τον προκάτοχό του, τον κύριο Ιβιτς, αν τον ενημέρωσε για την ομάδα. Και τον κύριο Μίχελ, αν είναι μεταγραφικό στόχο ο Βιερίνια. Ευχαριστώ. Also two questions. The first is for you. Second, I understood. Yes. It's easy. The first question is if you spoke with Mr. Ιβιτς and if he gave you any information about the club and the players. And the second question is about Mr. Μίχελ, that he already understood. But if Vierini is one of the players that we want to transfer in. Sorry, the second one. Second for me. Okay. He understands. Okay. I didn't tell yet to you about this. Okay, first one. Of course, I called Vlada, I called Ivic when I... we spoke, but you know, after everything what's happened here, I don't want to disturb now. I said only hello, I'm here, and because we are friends normally, but we have the time to speak about everything. I don't want to now. He was in vacation, and only I said hello and respect for the result here and for everything, and nothing. We will in future speaking about everything, of course. Φυσικά και μίλησα με τον κύριο Ιβιτς, αλλά έπειτα από όλα όσα έγιναν και τελείωσε η σχέση του με την ομάδα, δεν ήθελα να του κάνω πολλές ερωτήσεις, να τον ενοχλήσω εντός εισαγωγικών. Απλά του έκανα ένα τηλεφώνημα γιατί είμαστε φίλοι και ήθελα να του εκφράσω το σεβασμό μου για τα αποτελέσματα που είχε με την ομάδα. Ήταν διακοπές, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας όπου μπορούμε να μιλήσουμε και θα γίνει. I think I understood well. It's Vierinha, yeah? Vierinha, yeah, okay. Okay, I had a meeting with the agent. Everything is clear. Financial demands are on the table. I have to evaluate with the owner and make a decision. That's all. Σε ό,τι είχε να κάνει με την ερώτηση για τον Βιερίνια, είχα μια συνάντηση με τον ατζέντη του. Τα οικονομικά δεδομένα έχουν αναλυθεί και από τις δύο πλευρές. Από εκεί πέρα πρέπει να μιλήσω με τον ιδιοκτήτη, να αναλύσουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση και να πάρουμε μια απόφαση. I must just add a little bit. Every transfer has two parts. One is sporting, when we as a sporting department evaluate quality of the player. We try to be precise. For me, from that point of view, Vierinha is a player who definitely has plays in the PAOK and has what to offer to PAOK. Secondly, is economical. There are economical parameters, and this is a decision of administration of PAOK, because every club has a budget, every club has some limits which can't go over. For me, what is difficulty for us is not to pay the transfers, not to pay the salaries. The biggest problem for Greek clubs comparing to Turkish clubs, to Cyprus, Bulgaria, who are the neighbors, it's a taxation. If you compare players who is going to Turkey and you pay him 1 million salary, you pay only over like 17%. If you sign the player in Greece, I think the Greece is the country with the highest taxes. This is also the problem which are facing other clubs in Greece. You can see the situation in Panathinaikos. The expensive players are becoming even more and more expensive for the club every year. So this I hope you also have to understand.
συνέχεια στην απάντηση για το Βιερίνια. Κάθε μεταγραφή στο ποδόσφαιρο έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το καθαρά αθλητικό και η ανάλυση που γίνεται για τον κάθε ποδοσφαιριστή που θέλουμε να φέρουμε στην ομάδα. Από αυτή την οπτική γωνία, ο Βιερίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξεκάθαρα έχει θέση στον ΠΑΟ και θεωρούμε ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Το δεύτερο σκέλος της κάθε μεταγραφής είναι το οικονομικό και είναι μια απόφαση της διοίκησης, διότι κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένο budget και συγκεκριμένα όρια τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί. Η φιλοσοφία η δική μου είναι ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε τις μεταγραφές άλλες ομάδες, αλλά να δίνουμε τα χρήματά μας στα συμβόλαια. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο το ποδόσφαιρό τους, όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες, είναι η φορολογία. Στην Τουρκία, για παράδειγμα, αν θέλεις να υπογράψεις ένα ποδοσφαιριστή με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο, πρέπει να πληρώσεις 17% έξτρα φόρο. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ υψηλή φορολογία. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που απασχολεί όλες τις ομάδες. Μπορείτε να δείτε και το τι έγινε στο Παναθηναϊκό. Γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φορολογία που υπάρχει, οι καλοί ποδοσφαιριστές γίνονται όλο ένα και πιο ακριβοί. Your recommendation about the Vierinha case is what? Is to sign. Είναι να η εισήγησή του ήταν να υπογράψουμε το Vierinha. But I repeat, I am sporting director, not the economical director. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαι τεχνικός διευθυντής και όχι οικονομικός διευθυντής. Ο κύριος Ορολογάς. Προσλήφθηκε από την διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για 3 χρόνια. Ερωτάται ο προπονητής του ΠΑΟΚ εάν του τέθηκαν κάποιοι στόχοι για το χρονικό αυτό διάστημα, εάν συμφωνεί με αυτούς και ποιοι είναι οι δικοί του στόχοι με την ομάδα του ΠΑΟΚ όσο εργαστεί στην ομάδα. Coach, you signed for 3 years in the conversation that we had, that you had with the club. Did the club set specific targets? Which targets are the targets that the club set, and which are your personal targets for these 3 years? Okay, first targets, of course, to upgrade from the last season and every year to be better, of course. Special about targets, I think the director can speak about this. About my targets, I want to do something generally in the Europe and to do something more than the last year. And to present myself and the team what I want, which kind of football. This is the targets, but targets of the club, of course, better than to upgrade of the before normally. But for the targets of the club, I think the club or director can speak. Ο πρώτος στόχος που μου τέθηκε από την ομάδα είναι να γίνουμε καλύτεροι από την περασμένη σεζόν και συνεχώς να γινόμαστε καλύτεροι ως ομάδα. Από εκεί πέρα, για τους στόχους που θέτει ο σύλλογος, νομίζω ότι είναι καλύτερο και πιο αρμόδιος να σας μιλήσει ο κύριος Μίχελ. Σε ό,τι αφορά τους δικούς μου προσωπικούς στόχους, είναι να πάμε καλά στην Ευρώπη, να γίνει η ομάδα καλύτερη σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν και γενικότερα να ανέβουμε επίπεδο και να παρουσιάσουμε το στυλ παιχνιδιού που έχω εγώ στο μυαλό μου ότι θέλω να έχει ο ΠΑΟΚ. We did not put any specific targets in the contract, but Alexander clearly knows to which kind of the club is coming with very high demands from all the people involved, starting from the owner, going to the fans, journalists, players. I hope we choose the players who have the demands to win the titles. He worked in a similar club, so he knows how things are in these clubs. You are successful, you continue. You have no results, there are the questions. Normal. Δεν έχουμε θέσει στο συμβόλαιο και συνεργασία μας κάποιους συγκεκριμένους στόχους, ωστόσο ο νέος προπονητής ξέρει σε ποια ομάδα ήρθε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις, με πρώτον από όλους που έχει υψηλές απαιτήσεις στον ιδιοκτήτη, τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τους παίκτες. Έχει δουλέψει σε ομάδα με παρόμοια φιλοσοφία και με αντίστοιχη πίεση όπως έχει ο ΠΑΟΚ και γνωρίζει ότι στο ποδόσφαιρο, αν είσαι επιτυχημένος και αν έχεις τα αποτελέσματα, συνεχίζεις. Αν δεν έχεις τα αποτελέσματα και δεν είσαι επιτυχημένος, αρχίζουν οι ερωτήσεις. Ο κύριος Ατρίδης. Καλησπέρα. Για τον προπονητή, επειδή όλοι στον ΠΑΟΚ μιλούν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην επόμενη σεζόν,
αν είναι έτοιμος να αντέξει την πίεση που έχει αυτός ο στόχος και αν τον αγχώνει το γεγονός ότι κανένας προκάτοχός του δεν κατάφερε να μείνει στην ομάδα για παραπάνω από μία σεζόν. Και μία ερώτηση για τον κύριο Μίχελ. Στο διάστημα στο οποίο προσπαθούσε να συνεχίσει τη συνεργασία με τον κύριο Ίβιτς, είχε κάνει κάποια μεταγραφική προεργασία. Μπορεί να μας μιλήσει για αυτήν συγκεκριμένα, να μας πει ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΟΚ, σε ποιες 3-4 θέσεις που ο ίδιος είχε τονίσει μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου θα πρέπει να ενισχυθεί η ομάδα, θεωρεί ότι χρειάζεται να αποκτηθούν παίκτες. First course, question is about the coach. Everybody in the club set as a target to win the championship. Are you ready to handle this this pressure from the fans and everyone? And do you feel nervous about not coach in the past 3-4 years managed to stay over one season in the club? And the second question is about Mr. Michel. Before going signing a new coach, you had some. Work to do in the transfer. You have some plannings. You made some talks. Do you want to say the priorities in which positions we need players? Okay. First, of course, I was 2 times champion in my country, and I exactly know what is the fight for the championship. Normally here, if you play, of course, you want to fight for the championship. This is normal. Second one about. Club. I'm 4 years in China. After first year, I was bottom of the league. I was a fifth position, and normally you can stay 1 year if you have offer from the best club in China. You cannot stay 3 years more if you have a better option. And I go there and play Champions League Asia, good, make some good result, and I want to back to Europe. This is the reason. And the last club I stayed 2 years. I finished my contract and. Always in the Partizan, I stay about 2 years. This is the, and I'm here. I hope I will stay to the finish of the contract. But in football, you never know what's going on. But definitely, of course, I'm ready to fight for the high goals. This is the championship normally. Στην πατρίδα μου ήμουν 2 φορές πρωταθλητής με την Παρτιζάν και γνωρίζω πως είναι να μάχεσαι και να αγωνίζεσαι για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα και είναι λογικό όταν βρίσκεσαι σε μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ αυτός να είναι ο στόχος να διεκδικείς το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα ήμουν 4 χρόνια στην Κίνα, την πρώτη μου σεζόν παρέλαβα μια ομάδα στην τελευταία θέση και την πήγα στην 5η θέση με αποτέλεσμα να έχω πρώτες από την καλύτερη ομάδα της χώρας και να παίξω στο αστατικό. Champions League. Στην τελευταία μου ομάδα έμεινα 2 χρόνια, στην Παρτιζάν έμεινα 2 χρόνια και ευελπιστώ και στον ΠΑΟΚ να μείνω μέχρι τη λήξη του συμβολίου μου αυτή τη διάρκεια τα 3 χρόνια και είμαι έτοιμος να παλέψω για τους τίτλους και να διαχειριστώ αυτή την πίεση. Regarding the like, transfers or if you work together with previous coach, of course, working of scouting department is 24 hours a day, 7 days a week. This is non-stop work. With Vladan, we had a meeting since March, April. We were evaluating the weaknesses of the PAOK at the moment. This is one of the reasons is the signing the left back when we were feeling that behind Leovac we have not a second good enough option, and you saw in the playoffs and at the end of the season that if player is playing 50 games, 52, 53 games per season, 3 games per week, it's very difficult to compete every game on the top level. So this was one of the reasons was to signing Dorian Levec as an option for the left back. Later on, okay, when the situation came with Vladan like unclear, we stopped all the movement on the market, and after signing the new coach, we start to spoke very deeply, and we have a clear picture which position we need. Unfortunately, as I repeat, we have injury of our first goalkeeper. We must work now like priority to bring as soon as possible number one goalkeeper. Then, and what I can say more to every line, we need, I think, one player to add. We will not buy the players for the bench, we will not buy the players for the tribune. If we bring the players, will be only the players who are ready to
be starters. Ναι, έχουμε ξεκινήσει την προεργασία για τις μεταγραφές τόσο με τον προηγούμενο προπονητή όσο και με το τμήμα scouting που δουλεύει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, γιατί η δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι δεν σταματάει ποτέ. Είχαμε κάποιες συναντήσεις τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που κάναμε την αξιολόγηση του ρόστερ και είδαμε τις αδυναμίες που έχουμε σαν ομάδα. Αυτός ήταν και ο λόγος που κινηθήκαμε άμεσα για να αποκτήσουμε αριστερό back, διότι είδαμε ότι μετά το Λέβας δεν είχαμε κάποια αξιόπιστη εναλλακτική λύση και σε μια σεζόν όταν ένας ποδοσφαιριστής αγωνίζεται 52 παιχνίδια είναι δύσκολο στο φινάλε να είναι σε top επίπεδο όταν έχει 3 αγώνες την εβδομάδα όπως συνέβη στα play-off. Γι' αυτό και αποκτήσαμε τον Λεβέκ. Όταν η κατάσταση με τον προηγούμενο προπονητή άρχισε να μπλέκεται για το αν θα μείνει στην ομάδα ή όχι, σταματήσαμε τις κινήσεις που κάναμε στο μεταγραφικό παζάρι και τώρα που έχουμε τον καινούργιο προπονητή έχουμε αρχίσει πάλι να κάνουμε συζητήσεις και να θέτουμε τους στόχους μας. Έχουμε εικόνα για το σε ποιες θέσεις χρειαζόμαστε ενίσχυση. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, δυστυχώς λόγω του τραυματισμού του Γλύκου, η προτεραιότητά μας είναι να φέρουμε τερματοφύλακα. Και από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω ότι θέλουμε έναν παίκτη σε κάθε γραμμή για να γίνουμε καλύτεροι και να αναβαθμίσουμε το ρόστερ μας. Και τονίζω ότι δεν θα πάρουμε ποδοσφαιριστές για τον πάγκο ή για την κερκίδα, θα πάρουμε ποδοσφαιριστές που είμαστε σίγουροι ότι είναι έτοιμοι να μπουν στην αρχική εντεκάδα. Κάνουμε άλλες 3 ερωτήσεις, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσει και ο προπονητής. Έχουμε φτάσει ήδη τη μία ώρα. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει, παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Γιάννης Καβγιανίδης από το Atlas TV. Καλή επιτυχία στον νέο coach. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μίχελ, επειδή αναφέρθηκε στην θετική εισήγηση για την απόκτηση του Αντελίνο Βιερίνια. Η δική του εισήγηση είναι για την απόκτηση του Βιερίνια ως back, ως extreme, γιατί υπάρχει στη θέση του ομάτος ή ως έναν παίκτη ο οποίος κατά κοινή ομολογία κάνει το κλικ στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και ένα δεύτερο κομμάτι, επειδή αναφερθήκαμε και στο ενδεχόμενο απόκτηση δεύτερου επιθετικού, αν αυτό ανοίγει το δρόμο για την επανεξέταση της περίπτωσης του Φακούντο Περέιρα. Ευχαριστώ. Του Φακούντο Περέιρα, παρά το δανεισμό του. Mr. Michael, you said that you gave the green light in order to sign Vierinha. If it's possible, you want to sign Vierinha as a right back, as a winger, or as a player that has a good connection with the fans, it's a good signing for the fans. And the question for the coach is, you said that you want possibly to sign one second striker, and if this decision gives a window open in order to take back Facundo Pereira. I must say the Verina is too expensive to sign him only for the fans. All the signings we do, we are thinking first about what the players can offer on the pitch. And Verina is also one of the players who can, in the system which coach prefers, he can play on 2-3 different positions. So that's also he's a plus, like he's a very universal player. But okay, let's postpone this discussion. What was the next about Facundo? Yes, it's also about the coaches. We spoke about Facundo, as the coach said many times, he likes more aggressive and physical football. This was one of the problems of Facundo also with the previous coaches, that his physicality on the pitch is not so present, and they will look for a much more aggressive, much more physically stronger player on that position. Σε ό,τι αφορά το Βιερίνια, θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ ακριβώς για να τον αποκτήσεις μόνο και μόνο επειδή τον θέλει ο κόσμος. Όλες οι αποφάσεις και όλες οι μεταγραφές γίνονται με κριτήριο το τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε ποδοσφαιριστής στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Βιερίνια είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε 2-3 διαφορετικές θέσεις, ειδικά με το σύστημα που θέλει να εφαρμόσει ο προπονητής. Και σίγουρα αυτό είναι στα θετικά του. Ωστόσο, ας αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση για το Βιερίνια για κάποια άλλη στιγμή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Φακούντο, ο προπονητής έχει ζητήσει ένα επιθετικό που να είναι πιο δυνατός, να παίζει αυτό που λέμε physical ποδόσφαιρο, και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε ο Φακούντο και με τους προηγούμενους προπονητές. Οπότε θα ψάξουμε
για έναν επιθετικό ο οποίος θα είναι πιο δυνατός στο παιχνίδι του. Ο κύριος Κόλκας. Επειδή το κομμάτι του νοματοφύλακα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, φημολογείται ότι ο ΠΑΟΚ ενδέχεται να πάρει και δεύτερο τερματοφύλακα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, για τον κύριο Μίχελη ερώτηση, αν ισχύει κάτι τέτοιο, ή ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει το ρίσκο χρησιμοποίησης και ανάδειξης τέλος πάντων του Μάριου Σκιαμπάνη, που θεωρείται πολύ σημαντικό ταλέντο για τη χώρα μας. Because the goalkeeper issue is really crucial for one team, is it true that ΠΑΟΚ is trying to buy two goalkeepers, one as a first choice, one as a second choice? Or if we stick on giving him a chance for Siapanis to play because he's considered to be one of the big assets in football in this position? As soon as they have good information, they sometimes know more than we know in the club. Okay, yeah. I start with the comment that we are looking for number one goalkeeper. Later we see. Siabanis has in his contract that he must get some playing time. I don't remember exactly, but I think five or six games in with the first team. So this is in his contract. If he stays with us, he will get this chance. And depends who we sign as the first goalkeeper. Then we make steps for the. We will evaluate the situation. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έχετε ορισμένες φορές περισσότερες και πιο άμεσες πληροφορίες σε σχέση με το ότι έχουμε εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα. Αυτό που σας είπα και σε αυτό μένω είναι ότι θέλουμε να φέρουμε έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα είναι η νούμερο ένα επιλογή. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε αν θα αποκτηθεί κάποιος άλλος. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Σιαμπάνι, έχει στο συμβόλαιό του έναν όρο που πρέπει να πάρει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής, 5-6 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, αν ο Μάριος παραμείνει μαζί μας, θα έχει τις ευκαιρίες του και εξαρτάται από τον τερματοφύλακα που θα αποκτήσουμε ως πρώτη επιλογή να κάνουμε τον προγραμματισμό για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Ο κύριος Πετρωτός και ο κύριος Δαδαλιάρας και κλείνουμε. So first training without head coach. Πολύ γρήγορα για τον κύριο Μίχελ. Τι συμβαίνει με τον Εντόι και αν υπάρχουν προτάσεις για πώληση ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και ρωτάω ειδικά για Τσίμηρο Τλέοβατς γιατί ακούγονται πολλά. Και δεύτερον για τον προπονητή, για το team του και αν έχει εικόνα από τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ. First question is for Mr. Michel about the transfer. What is the situation with Endoy and if we have any offers from other clubs to buy our players, because we hear a lot about Tsimiro Torlevats, for example. And the second question is about the goals, about your staff, the people that you will bring in the club, and if you have a clear image about the opponents in Greek League. The situation with Endoya is like this. Sometimes I think journalists push us to make some transfers. The name of Endoe was raised, this was this pre-work when we worked with the previous coach in the system when Vladan used to play 4-3-3. Endoe is a typical more box-to-box player, like he play now in Anger with Santa Maria, Mangani and him in this triangle, like we play with, for example, Kanyas, Shachov, Tsimirot. Endoe was calculated like a possible replacement of Tsimirot. So far, we have no official offer for none of our player. I mean, offer which could be financially satisfied for us. So far, we stay with all the players we have. And honestly, I don't want to sell many players because one of the base of the success is to keep the team together. And I believe that if we stay with the team we have, plus 3-4 good addition, we can be much stronger like last year. This was in the past one of the biggest problems of PAOK, that every summer we brought 10-11 players, new players. Για την περίπτωση του Εντόι, είναι ορισμένες φορές που ο τύπος πιέζει την ομάδα να κάνει μεταγραφές. Ο Εντόι ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία μας απασχόλησαν στις συζητήσεις που κάναμε στο τέλος της προηγούμενης σεζόν με τον κύριο Ίβιτς και στο σύστημα που χρησιμοποιούσε το 4-3-3. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι ο λεγόμενος box-to-box μέσος και έπαιζε σε τριάδα στην Αντζέ, όπως
τριάδα χρησιμοποιούσαμε και εμείς στο κέντρο και ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λογιζόταν ως αντικαταστάτης του Τσίμερο σε περίπτωση πώλησής του. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε επίσημες προτάσεις στα χέρια μας για κάποιον από τους ποδοσφαιριστές μας, τουλάχιστον δεν έχουμε επίσημες προτάσεις που να μας ικανοποιούν και μένουμε με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε. Και ειλικρινά η άποψή μου είναι ότι δεν θέλω να πουλήσουμε πολλούς ποδοσφαιριστές από το ρόστερ μας, διότι ένα από τα μυστικά της επιτυχίας είναι να κρατήσεις την ομοιογένεια, να κρατήσεις τον κορμό μιας ομάδας και με 3-4 καλές προσθήκες να γίνεις σαφώς καλύτερος. Και αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που είχε ο ΠΑΟΚ τις προηγούμενες σεζόν, όταν κάθε καλοκαίρι αγόραζε 10 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Okay, if I play, we will speak about stuff exactly with the names. I can tell only now I have three assistants with me, one fitness condition coach, one is my first assistant, and second assistant. Of course, we have some assistant what worked here before, but okay, now to not lose the time, we'll tell you exactly, and I will give the CV of my assistant, and we will know everything about staff in the next 1-2 days. About the league, of course, I know I have too many numbers, too many videos, too many statistics. I watch too many games. I know exactly which teams plays in the which system. Of course, I'm following, and for me, every opponent is important opponent, because I play sometimes on the my way, but sometimes depends on the opponent. And I really know everything about the league, about everything. Yes. Σε ό,τι αφορά τους συνεργάτες μου, θα ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες για το ακριβώς ποιοι είναι και τα ονόματά τους. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι μαζί μου θα είναι ένας γυμναστής και δύο βοηθοί. Θα έχουμε στο team και κάποιους από τους ανθρώπους που δούλευαν ήδη στην ομάδα. Οπότε μέσα σε επόμενες 1-2 μέρες θα ενημερωθείτε για την πλήρη σύνθεση του τεχνικού team. Σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους μας, έχω στη διάθεσή μου πολλά στοιχεία, έχω δει πολλά βίντεο, έχω πολλά στατιστικά, γνωρίζω τις ομάδες, τι συστήματα χρησιμοποιούν, και για μένα ο κάθε αντίπαλος είναι σημαντικός, διότι μπορεί να θέλω κυρίως να ακολουθούμε τη δική μου φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να προσαρμοστείς και στα στοιχεία που έχει ο αντίπαλος. Τελευταία ερώτηση ο κ. Δαδαλιάρας. Και μία τιμή σε ένα και ο κ. Μήνος. Και κλείσαμε. Προς τον κύριο Μίχελ, η ερώτηση. Με βάση τα δεδομένα της στιγμής, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την ερχόμενη σεζόν με μια πολύ βαριά τιμωρία. Πολλές αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο, αν κάτι δεν αλλάξει. Αυτό πόσο επηρεάζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό, οικονομικά δηλαδή, παίζει κάποιο ρόλο? The money that we want to receive as a club. I say I am a sporting director. This is something which is out of my responsibilities. So, of course, I don't like this unfootball, unsporting things in the football, because football is for the fans. It makes us troubles. I mean, in the way, it's not good for the player, it's not good for the club, but okay. This is a Greek reality we are living, and we are not the guys who will cry. We are fighters, and we will fight even with this situation. Όπως σας είπα και πριν, η θέση μου είναι τεχνικός διευθυντής, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τις δικές μου τις αρμοδιότητες. Φυσικά, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, δεν μου αρέσουν αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες, ας το πούμε έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι για τον κόσμο και σίγουρα δεν είναι καλό για κανέναν, ούτε για τους ποδοσφαιριστές, ούτε για το σύλλογο να αγωνίζει σε άδειες κερκίδες. Από εκεί πέρα, δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα κλάψουν πάνω από αυτή την απόφαση. Είμαστε μαχητές και θα παλέψουμε και εκτός και με όποια είναι τα δεδομένα. Έλεγε. Σου είπα ότι δεν είναι αρμοδιότητα του. This must think the people in EPO who make punishment, because I think these judges who make these decisions, they doesn't know that every fan who is coming to the stadium, he also brings some economical profit. Yeah, because for me this is very extreme punishment, and it has a big effect not only on economics, which is also like secondary, but also on the image of the club, or on the. It's like half season without fans. It's you can also lose part of the fans for the future. So this is sometimes
people who make this decision must think that they are not helping Greek football. They are killing the Greek football. Because there can be many different kind of punishment, but to put the people out from the stadium is the worst thing. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που παίρνουν τις συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί τέτοιου είδους αποφάσεις δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το ελληνικό ποδόσφαιρο και υπάρχουν πολλές αποφάσεις και πολλά πράγματα που μπορείς να πεις και να τιμωρήσεις μια ομάδα. Το να βγάλεις τον κόσμο έξω από το γήπεδο είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις, γιατί πέρα από το οικονομικό κόστος που έχει μια τέτοια απόφαση, κοστίζει και στον κόσμο και απομακρύνει τους φιλάθλους από τα γήπεδα και από τις ομάδες, κάνει κακό στο πρεστίζ συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου και των συλλόγων. Δύο ερωτήσεις, μία για τον κύριο Μίχελ και μία για τον νέο προπονητή. Η πρώτη είναι για τον κύριο Μίχελ. Πιστεύει, επειδή ήταν και διαιτητής, πιστεύει ότι η διαιτησία πέρυσι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα τελευταία παιχνίδια, πιστεύει ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο? Ποια είναι η εντύπωσή του γι' αυτό και τι πρόκειται να κάνει ο ίδιος και η διοίκηση δηλαδή? Και ένα δεύτερο για τον προπονητή, πότε ήρθε να δει από κοντά τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι ή πρωταθλήματος ή κυπέλου ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στην Τούμπα, πριν αναλάβει φυσικά να έρθει εδώ σαν επίσημος προπονητής? Ευχαριστώ. For you, Mr. Mikkel, if you believe that the level of the performance of the referees that we saw in the final games of the season that affected the results is going to become better next season, and what are you willing to do as a former referee and as a part of the administration of the club? And the second question is for the coach, if you visited before you took over the club, if you visited Thessaloniki and Tuba Stadium to watch PAOK in a game, to have a clear opinion about the club? Yeah, maybe I will be a little bit pathetic, but I am not Martin Luther King, but I say I have a dream. I have a dream in this country that in Greek football one day we will not talk about the referees. Because I remember before my UEFA Cup final, when I was young referee, I think 34 years, and a delegate told me, or observer who was very experienced, French FIFA referee, Michel Vautreau, he told me, the best thing for you is if tomorrow you will not find your name in the newspapers. So I wish the Greek referees that their names, they will be not on Monday, Tuesday in the newspaper as head stars, you know. This will be a good sign for the Greek football. Nothing else. Because if I say something, I will be against punished, and I don't want this. Sorry? I am king of punishment, I think, in English. Yeah. But I must say the same thing, that I see that the other representative of the clubs, they talk to the referees, I listen what they say, and they are not mentioned in the reports. Only representative of PAOK are very easily reported after every game. This is also a big shame. Δεν θα είμαι πολύ επιθετικός, θα είμαι παθητικός στην απάντησή μου, διότι ό,τι και αν πω μπορεί να προκύψει κάποια καινούργια τιμωρία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχω το όνειρο ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κάποια στιγμή, στο ελληνικό ποδόσφαιρο κάποια στιγμή δεν θα συζητάμε για τη διαιτησία. Όταν ήμουν πιο μικρός και ήμουν εγώ διαιτητής πριν από το τελικό του UEFA που διεύθυνα, με το 34 ετών ο παρατηρητής που ήταν πολύ έμπειρος μου είχε πει ότι θα είσαι επιτυχημένος αν την επόμενη μέρα δεν θα βρεις το όνομά σου στις εφημερίδες. Αυτό λοιπόν εύχομαι και εγώ στους Έλληνες διαιτητές, να μην βρίσκουν το όνομά τους στα πρωτοσέλιδα τις επόμενες μέρες από τα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό θα κάνει καλό στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Και ένα σχόλιο γενικό που έκανε είναι ότι βλέπω και ακούω πολλές φορές το τι λένε οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι των άλλων ομάδων στους διαιτητές και σχεδόν τίποτα από αυτά δεν σημειώνεται στα φυλαγόνα. Μόνο οι εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ βρίσκουν γραμμένα στα φυλαγόνα το τι λένε στους διαιτητές. Okay, I never was. I didn't watch the live matches PAOK, of course. Before I have 2011. I'm a coach of the Partizan when we played here, but I didn't was here because I watched some another game, because I watched the opponent. Of course, I watched on TV how is looking the Tumba in the derby and some matches. I know exactly, and I know exactly what is the fans for the club and.
but what we can do, I can speak about something what we can change, and I will do everything to work only on my job, and other people can speak about this. Όχι, δεν έχω βρεθεί σε κάποιο παιχνίδι να δω την ομάδα από κοντά. Ήμουν εδώ το 2011 ως προπονητής της Παρτιζάν στο παιχνίδι που είχαμε με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα έχω δει την ομάδα σε πολλούς αγώνες στην τηλεόραση. Έχω άποψη για το γήπεδο της Τούμπας, για το τι σημαίνει ο κόσμος για την ομάδα. Ωστόσο, δεν θέλω να τοποθετηθώ εγώ σχετικά με κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι επικεντρωμένος στη δική μου τη δουλειά και στο τι θέλουμε να παρουσιάσουμε στην ομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή σεζόν να έχουμε. Thank you very much. Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη τύπου του Στανόγιβιτς και του Μίχελ. Κράτησε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο. Ακούσατε τα πάντα και όσα είχε να πει ο καινούργιος προπονητής του ΠΑΟΚ και όσα είπε ο Μίχελ για το αγωνιστικό. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε το Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφή μαζί του. Λοιπόν, ακολουθεί Γιώργος Αγόρας. Θα ακούσετε τα πάντα από εκεί, φυσικά και από όλους όσοι από το ΠΑΟΚ ήταν εκεί. Ο Σταύρος ο Κόλκας, ο Γρηγόρης Ατρίδης, η Ελένη Μπούντου, όλοι ήταν εκεί. Θα σας μεταφέρουν ό,τι ακούστηκε, σχόλια για όλες τις ατάκες και του Μίχελ και του Στανόγιωτης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο κανονικά στις 12. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο.